Έχω εδώ δίπλα μου πρώτα τον Γρηγόρη Παντούρη, τον πρώτο Κύπριο σκόρερ του αγώνα, με 15 καθοριστικούς πόντους για την ομάδα του, αλλά και τις πρωτοβουλίες τις κρίσιμες που ανέλαβε στα τελικά στάδια του αγώνα. Γρηγόρη, καταρχήν αυτό που θα θέλαμε να μας πεις είναι για το τι σημαίνει για την ομάδα σου αυτή η απόψινη επιτυχία. Για μας σημαίνει πάρα πολλά. Ανόρθωση είναι μια ομάδα που κάνει την εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια και κερδίζει μια ομάδα που χτίστηκε για να διεκδικήσει τίτλο. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί χάσαμε και δύο παιχνίδια που είχαμε, ήμασταν μείον ένας ξένο, δεν είχαμε ψηλό. Εντάξει, με το καινούριο παίχτη τώρα δείξαμε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε καλύτερα παιχνίδια. Είναι το τέταρτο παιχνίδι της ανόρθωσης, το οποίο κρίνεται στα σημεία. Και όμως η ομάδα σας έχει κερδίσει τα τρία από αυτά τα τέσσερα. Εντάξει, είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν το παιχνίδι είναι κοντά, δείχνει χαρακτήρα. Πολλά παιχνίδια θα είναι στον πόντο. Αυτός που έχει αποθέματα και εμπειρία, πιστεύω θα κερδίζει τέτοια παιχνίδια, θα πάρει πολλές νίκες φέτος, όπως είναι οι ομάδες. Είναι νωρίς να ρωτήσουμε για στόχους ή αναθεώρηση στόχων. Εντάξει, τώρα για στόχους, εμείς παίζουμε το κάθε παιχνίδι και θα προσπαθούμε να το κερδίζουμε. Το που θα μας βγάλει η βαθμολογία, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Έχουμε καλούς παίχτες. Μόλις βρούμε χημεία με τον καινούργιο παίχτη, πιστεύω θα μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Ο στόχος, μέσα μας, όσο πιο ψηλά γίνεται, θα προσπαθήσουμε να πάμε. Μάλιστα, έτσι θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τον νέο σου, τον συμπαίχτη, τον Νίτο Μπάνιαρτ. Τι έχεις για από αυτόν τον παίχτη? Είναι ένα πολύ καλός παίχτης, πολύ γρήγορος, πολύ αθλητικός. Ήρθε πριν δύο μέρες και έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι. Πιστεύω όταν δουλέψουμε μαζί στις προπονήσεις θα κάνουμε μια καλή... θα τα βρούμε και θα μας βοηθήσει πολύ στις κινήσεις που έχει κάτω από το καλάθι. Και μια προσωπική ερώτηση. Μέχρι πότε θα καμαρώνουμε τον Γρηγόρη Παντούρη στα γήπεδα? Καλή ερώτηση. Δεν θα το σκεφτώ ακόμη. Θα προσπαθώ όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπει η υγεία μου και σωματικά. Εγώ θα είμαι στο χώρο. Θα προσπαθήσω να είμαι στον χώρο, το πόσο θα δούμε. Μπορεί και φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου, όποτε είναι. Έχω χορτάσει από εμπειρίες και είμαι εδώ και παίρνω καλά εδώ και μ' αρέσει αυτό που κάνω. Όσο μου αρέσει και το κάνω, θα συνεχίσω. Πάντως θα ήταν ευχή όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων να καμαρώνουν παίχτες σαν εσένα στα γήπεδα μας, Γρηγόρη, και αυτό το λέμε και δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, εύχομαι να έρθει και ο περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Έχουμε δει μικρά παιδιά, τις ομάδες μας. Θέλουμε και τον κόσμο και της ανόρθωσης να είναι εδώ στο γήπεδο γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα μας πρόξει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, για τον χρόνο που μας διέθεσες να μιλήσεις στην κάμερά μας. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου και σε εσένα προσωπικά. Ευχαριστώ, Μάρια. Να είσαι καλά.